κάθε λογής απορρίμματα αλλά και ένας τεράστιος όγκος από ξερά χόρτα και κλαδιά απομακρύνονται με φορτηγά του Δήμου Θεσσαλονίκης από το οικόπεδο στη συμβολή της Λαγκαδά με την οδό Ιβάνοφ, το οποίο παρουσίαζε εικόνα πλήρους εγκατάληψης. Πρόθεση του Δήμου είναι ο χώρος αυτός να πρασινίσει και να αποδοθεί στους κατοίκους της περιοχής. Σε προηγούμενη επιχείρηση είχαμε καταδαφίσει ορισμένα αυθαίρετα που είχαν δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα εδώ που βλέπουμε. Τώρα γίνεται από την Υπηρεσία Καθαριότητας και από την Υπηρεσία Πρασίνου μια εκτεταμένη προσπάθεια καθαρισμού και βελτίωσης της κατάστασης. Εν τούτης είναι ένας ιδιόμορφος χώρος αυτός, διότι υπάρχει και έλεγχος από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Ο σκοπός ο δικός μας είναι να προχωρήσουμε σε μια αναβάθμιση του χώρου, ως χώρου δηλαδή δημόσιας συνέβρεσης, περιπάτου και αναψυχής. Στο πλαίσιο τακτικών επιχειρήσεων καθαρισμού, συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης βρέθηκαν στο χώρο περιμετρικά της Ρωτώντας, προχωρώντας σε δράσεις για τη βελτίωση της εικόνας της ευρύτερης περιοχής. Γίνεται καθαρισμός πλήσιμο δρόμων, περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων και κλάδεμα και περιποίηση του χόρτου κτλ. Στα παρτέρια, ούτως ώστε η περιοχή να ξαναπανέλθει στη φυσιολογική της κατάσταση, διότι είναι μια περιοχή που αντιμετωπίζει προβλήματα. Ανάλογες παρεμβάσεις καθαρισμού πραγματοποιούνται σε όλες τις δημοτικές κοινότητες.